Πιστεύω ότι ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Κοιτάξει δύναμη, προσωπικές μονομαχίες. Με την ομάδα μας να είναι λίγο καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Να δημιουργεί πιο πολύ όχι ακριβώς ευκαιρίες, προϋποθέσεις για ευκαιρίες. Και να επιβραβεύεται αυτή η καλύτερη εικόνα με ένα γκολ προς το τέλος του ημίχρονου. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές που δώσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο και στις δύσκολες φάσεις που δεν είχαμε αυτή την ενδειγμένη ενέργεια, που στήριξε ένας τον άλλον και στις δύσκολες στιγμές κάλυψε ο ένας παίκτης τον άλλον. Αυτό που είναι σημαντικό για μια ομάδα ήταν το βασικό στοιχείο της επικράτησης σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Πραγματικά πιεστήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσαμε ίσως να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους κοινούς χώρους που μας είχε δώσει ο αντίπαλος. Καλή συνέχεια στο μισθοδιοίκημα του Αλμυρού και εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά. Μάλιστα. Σήμερα για την ομάδα υπήρχαν και δύο σημαντικές απουσίες από την ενδεκάδα. Αν αντιληφθήκαμε σωστά, οδήγησε και σε μια αλλαγή στο σχηματισμό το 4-2-3-1 έγινε 4-1-4-1. Λοιπόν, όμως ανταποκρίθηκε στο ρόλο της όλη η ομάδα, έτσι, παρά τις απουσίες. Ο Δημοσένης Τζέκος, για παράδειγμα, δεν αντικαθίσταται εύκολα. Και ο Τζέκος, αυτό που είναι τέλεια για την κατηγορία, είναι γνωστή η αξία του. Και πραγματικά τα δείχνει αυτά που είναι στον αγωνιστικό χώρο και βοηθάει την ομάδα. Και ο Χάριας που ήταν από κόκκινη, ήταν πραγματικά σημαντικές απουσίες. Αλλά τα παιδιά που παίξαν, τα δώσαν όλα, ανταπεξήλθαν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Και ερχόμενοι και αυτά τα δύο παιδιά που αναφέραμε θα γίνουν ακόμα πιο δυνατοί. Coach, εκτός από τους τρεις βαθμούς, τι άλλο κρατάτε από αυτόν τον αγώνα και τι δεν κρατάτε? Η αγωνιστικότητα κρατάω. Η εκτόδειξη του ομάδα είναι ομάδα. Αυτό. Κάτι που δεν θα θέλατε. Οπότε μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το χώρο μας, έτσι, γιατί υπάρχει και κινδυνεύσαμε μοιραία. Μάλιστα.